λείπουνε τα μάτια που με κοιτούσαν. Παραδέχεται ότι ίσως υπερέβαλε με τη συμπεριφορά του προς τον Γιώργο Λιάκα και τη Φέη Σκορδά και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύνδεσης με την Εύη Αδάμ. Ο Λάμπης Λιβιεράτος κάνει την αυτοκριτική του και με απόλυτη ειλικρίνεια ομολογεί ότι κάποιες φορές γίνεται ο κακός Λάμπης. Όπως ίσως τότε που λογόφερε με τους δύο παρουσιαστές του πρωινού μου. Ήταν μια στιγμή περίεργη για μένα. Ήμουνα ίσως λίγο δεικτικός και με το κανάλι σας, το οποίο μου απάντησε καταλήλως. Με στόλισε κανονικά. Αλλά είπε μια αλήθεια όμως, έτσι, ότι είμαι ένα τίποτα. Και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ένα τίποτα τελικά. Όχι, θέλω να πω, το είπε ίσως λίγο πιο προσβλητικά, αλλά στην ουσία είναι αλήθεια αυτό που είπε. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε. Μπορεί οι δημοσιογράφοι όλοι να τα βάλανε μόνο μαζί σου. Αυτό που θα έχει πάθει σε μια φορά, θα το έχω πάθει και εγώ, θα το έχω πάθει και εγώ. Δεν είσαι δημοσιογράφο. Προσπαθεί και εσύ να με παρερμηνεύσει, αλλά ευτυχώς είναι live. Θεή μου, έχω και άλλα προβλήματα στη ζωή μου, πίστεψέ με. Δεν ασχολούμαι συνέχεια με το τι λένε οι δημοσιογράφοι για μένα. Απλώς πάει το μυαλό σου. Ήταν μια έντονη στιγμή. Ήταν μια έντονη στιγμή εκείνη. Αλλά εντάξει, δεν είπα πράγματα που δεν τα πίστευα. Είπα πράγματα ίσως με έναν τρόπο που κι εγώ όταν το είδα μετά. Λέω γιατί είχα αυτόν τον τρόπο. Μ' αρέσει να μιλάω όπως νιώθω να πάσα στιγμή. Τώρα, αν με πετύχεις στην κακή στιγμή, θα πάρεις τον κακό Λάμπη. Ίσως κάποιες στιγμές στη ζωή μου μπορεί κι εγώ να είχα ξεφύγει, χωρίς να το είχα καταλάβει. Σημασία έχει να μπορεί να το δεις ότι είναι. Θεωρώ όμως ότι όλα αυτά τα χρόνια. Και μου το λένε περισσότερο οι άλλοι, και αυτό είναι για μένα μια ηθική ικανοποίηση. Ότι βοήθησα κόσμο και ειδικά νέα παιδιά. Τώρα, αν κάποιον τον έχω στενοχωρήσει, πραγματικά χωρίς να το καταλάβω, πραγματικά του ζητώ συγγνώμη. Βγήκε τελικά συνενετικά το διαζύγιο. Όχι, εντάξει, τα βγήκε. Στη διαδικασία δηλαδή, γιατί κάπου διάβασα ένα ακόμα, λέει, σημασία. Στα συρτάρια. Να σου πω κάτι, σημασία δεν έχουν τα συρτάρια ή τα γραφεία. Σημασία έχει η σχέση. Έτσι, με τη σχέση είναι καλή, με την Εύη μας, την άνθρωποι μοιραστήκαμε πολλά χρόνια της ζωής μας. Η Εύη είναι μια εξαιρετική μάνα. Περάσαμε πολύ καλά μαζί και αυτό που θα πρέπει να φροντίσουμε είναι να έχουμε μια καλή σχέση και στο μέλλον, που ποτέ δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, νομίζω, για τα παιδιά. Τα παιδιά πάντα θέλουν τους γονείς να τους νιώθουν μαζί. Είτε είναι χώρια, είτε είναι μαζί. Μια φορά μπορεί να είσαι μαζί και να είσαι χώρια. Και μπορεί να είσαι χώρια και να είσαι πιο μαζί από ό,τι ήσουν. Το παν στη ζωή του Λάμπη Λιβιεράτου είναι τα παιδιά του. Όπως τονίζει, προσεύχεται για τα παιδιά όλου του κόσμου, ενώ και ο ίδιος παραμένει τόσο νέος πάντα, επειδή μέσα του είναι παιδί. Νιώθω παιδί και ίσως γενικά στη ζωή μου ήμουνα γενικά πιο παιδί από όσο θα έπρεπε. Τώρα δεν ξέρω τι φαίνεται έξω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ οπότε κοιτάζομαι στον καθρέφτη, δεν μου πολύ αρέσει. Ας μην τραβάμε το σχοινί. Ναι, τα παιδιά με κάνουν με τον τρόπο τους, με οριμάζουν. Ναι, με την έννοια ότι δεν μπορώ να είμαι παιδί με τα παιδιά μου. Τις στιγμές που πρέπει και να παίξουμε, ναι, αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει να είσαι όριμος με τα παιδιά. Ένα αυτό με ενδιαφέρει είναι να γίνουν καλοί άνθρωποι, οι καλοί χαρακτήρες, με ευγένεια, ήθος και από εκεί και υγεία βέβαια. Να έχουν πάντα την υγεία τους, όπως και τα εύχομαι για τα παιδιά όλου του κόσμου. Κάθε φορά που προσεύχομαι για τα παιδιά μου, προσεύχομαι για τα παιδιά όλου του κόσμου και ειδικά για τα παιδάκια που είναι άρρωστα. Ο Θεός θα τα προσέχει και να τα κάνει καλά. Θέλω να σας πω ότι επειδή έχει τύχει και τον έχω γνωρίσει προσωπικά τον Λάμπη Λιβιεράτο και έχουμε κάνει και παρέα, ότι έχει μεγάλη αίσθηση του χιούμορ. Το τι γέλιο μπορείς να ρίξεις με αυτόν τον άνθρωπο. Και θυμάμαι τότε την γυναίκα του στο κινητό, ξέρετε πώς την είχε όταν έπαιρνε τηλέφωνο. Αδόλφο. Επειδή γνωρίζει. Το έχει πει. Ναι, επειδή γνωρίζει και τα γερμανικά, αλλά και επειδή ήταν και λίγο αυστηρή σε γυναίκα. Πάντα. Με την καλή την έννοια, όχι με την κακή. Τη παντόφλα που λέμε. Και την είχε αδόλφα στο κινητό του. Δεν είχε καθόλου χιούμορ, βέβαια. Τότε θυμάμαι είχαμε ασχοληθεί όλοι πάρα πολύ με τη συνέντευξη που είχε δώσει, η συνέντευξη επίθεση. Στο Γιώργο Λιάκα και στη Φέη Σκορδά. Δεν είχε άδικο όμω. Ζητάει συγγνώμη. Όχι, ήταν επιθετικό. Ότι ήταν ο τρόπο περίεργο, ναι. Αλλά από την άλλη, όταν πάει ένας άνθρωπος καλεσμένος κάπου και πιστεύει, ίσως έχει συνοηθεί, δεν ξέρω, δεν το ξέρουμε αυτό, να μιλήσει για τη δουλειά του και τον ρωτάνε για τα προσωπικά. Δεν μιλάς ποτέ. Γίνεται να όταν πας σε μια τέτοια εκπομπή. Όταν πας σε μια τέτοια εκπομπή, δεν γίνεται ποτέ. Σωστό. Όχι σε οποιαδήποτε. Σε οποιαδήποτε εφημερίδα να δώσει συνέντευξη. Δεν σου μιλάω τώρα μόνο για μια εκπομπή. Το άφησε. Σε οποιαδήποτε. Μα για να σε κάνω.
και για να σε καλούν. Δεν είναι ότι έχει το μεγάλο σουξέ. Παιδιά... Ο Λευγεράτος έχει να κάνει σουξέ, παιδιά, 20 χρόνια. Να συγχωρείτε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα κάνει όμως τώρα σουξέ με το τραγούδι του Επιστροφής στις Ρίζες, το οποίο θέλω να σα πω ότι θα είναι και το soundtrack στην καινούργια ταινία του Πάνου Κοκκινόπουλου. Και μπράβο, συνεργάζεται με τη Δέσποινα για τα εξτρά τη Δέσποινα στην Γερμανία.